Κύριε Λιόφαγε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Ήσασταν ο μοναδικός Ναξιώτης, που φιλοτήτης, που βρέθηκε φέτος στο Ψηρή. Ακούσαμε την κυρία Νικολακοπούλου πριν από λίγο, την πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου εκεί της περιοχής, να μας λέει ότι έλειψε η Νάξος και τα προϊόντα της από εκεί, και καλά που πήγατε κι εσείς. Τέλος πάντων, να υπάρχει κάτι ναξιώτικο. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Λιόφαγε? Είναι νεολαία τώρα, λόγω που δεν ξέρουν, που ξέρουν ότι δεν τραβιώνται πολύ η τυροκόμηση, έχουν βρει την εύκολη λύση και πηγαίνουν, πουλάνε το γάλα. Ναι. Άρα πουλάνε το γάλα δηλαδή, και δεν έχουν μεγάλη παραγωγή τυριού. Ναι, γιατί φοβόνται, λέει, δεν θα πουληθεί και αυτά, ας πούμε. Α, γι' αυτό το λόγο. Λόγω που είχε πέσει στη μέση και ο κορονοϊός και λείψαμε κάθε δύο χρόνια να πάμε, νομίζουν ότι δεν θα σφαιρωθούν, ας πούμε. Άρα υπάρχει έλλειψη προϊόντων και τα κρέατα. Και τα κρέατα, για όλα αυτά, αλλά όταν μεταξύ ζητάνε κάποια χαρτιά που πρέπει να έχουν και μας τα είπα τελευταία ώρα. Εγώ τα είχα βγάλει και πέρσι και φέτος. Ναι. Και πάνω εκεί κολλάνε. Άρα χρειάζεται και μια γραφειοκρατία, δηλαδή, προκειμένου να πάρουν τις ανάλογες άδειες ώστε να διαθέσουν. Ό,τι παράγεις, το τυρί, οικοτέχνης, όλα αυτά. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν χρειάζεται και αυτή η διαδικασία, και ήταν κάτι το οποίο μάλλον προφανώς τους φάνηκε δύσκολο και γι' αυτό. Είναι ένα έθιμο το οποίο κρατάει από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1955, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το ξεκίνημα το είχε κάνει ο πατέρας μου το 1955. Ναι, ναι. Το είχε πρωτοξεκινήσει. Πριν από 68 χρόνια δηλαδή. Ναι. Το είχε πρωτοξεκινήσει γιατί έδινε σε κάποιο χασάπι τα αρνιά, και εκείνη τη χρονιά, την προηγούμενη χρονιά, του τα άφησε. Ναι. Του λέει πότε θα τα πάρεις τα αρνιά, λέει θα τα πάρω, μετά πέρασε το Πάσχα, μετά πέρασε Πρωτομαγιά, του λέει πότε θα τα κάνεις, τι να τα κάνω, λέει, τα αρνιά που μου τα άφησες. Και γυρίζει ο χασάπις και του λέει κάνε τα, λέει, ξερά. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν στεναχωρέθηκε ο πατέρας μου, και την επόμενη χρονιά, το 1955, κανόνισε να τα ανεβάσει Αθήνα. Ξεκίνησε από το Φιλότι, τα πήγε με τα ποδάρια, τα πήγε στη χώρα. Ναι. Είχε πάρει μάλιστα και ένα ανιψό του. Πήγε εκείνη την χρονιά, πήγε 35 κρέατα. Τα ασφαλικά όλα. Ναι, ναι. Και τα βάλε στο καΐκι, τα οποία είχαν, λέει, αμπάρια, και τα ταξίδεψε για την Αθήνα. Μετά στην Αθήνα που τα έβγαλε, είχε κάποια ξαδέλφια που θα το βοηθάγανε, και είχαν κανονίσει κάποιο φορτηγό που θα τα φορτώνανε. Ναι. Πήγε το φορτηγό, τα φορτώσανε, και εκείνη τη στιγμή ξεκύλαγε το φορτηγό, και όπως πάει να ανεβεί ο πατέρας μου, κάπου έμπλεξε και του φεύγει το δάχτυλο μαζί με τη βέρα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αφού είδε αυτό, το έδεσε το δάκτυλο, τον πήγανε σε κάποιο νοσοκομείο που το φτιάξανε, και αυτοί τα κρέατα τα πήγανε στο νέο Ηράκλειο. Είχαν εκεί κάποιες παραγγελίες, εσφάξανε εκεί τα μισά, τα πουλήσανε, και τα άλλα μισά που μείνανε τα κατεβάσανε πλατεία Ψηρή. Ναι. Εκεί που τα... που κάνουμε το... την αγορά. Την αγορά. Από τότε έχει ξεκινήσει. Πήγαινε, η αγορά πήγαινε, πουλήσανε. Ναι. Έδωσε τα 35 κρέατα που είχε και πιάσε εκείνη τη χρονιά 6,5 χιλιάρικα. Πολλά λεφτά για την εποχή. Στο νέο Ηράκλειο, λέει, που τα σφάζανε, πουλιόταν κάποιο σπίτι με ένα στρέμμα οικόπεδο. Και του λένε, δώσ' τα, λέει, τα λεφτά αυτά, λέει, να σου μείνει ανάμιση. Να πάρει το δικό μου, αλλά είχε κανονίσει κάποιο χτύμα εδώ στην Άτσο και δεν αποφάσισε. Την επόμενη χρονιά πήρα άλλα δύο άτομα, το ίδιο. Ξαναπήγανε στην Αθήνα,
Εντάξει, πολύ ζαμπάκι στο ψυγείο ότι έμεινε. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν. Καθιερώθηκε. Την τρίτη χρονιά 5-6 άτομα και έτσι ξεκίνησε αυτό το. Και μαζί με αυτά τραβούσε και το τυρίμα. Ναι. Που κάνανε τότε. Που τυροκομούσαν, πουλούσαν και το τυρί. Τα πήγαιναν. Ναι. Το πήγαιναν. Μυζήτρες. Κύριε Λιώφαγε, τα πήγαιναν ζωντανά τα ζώα τότε, παλιότερα, έτσι. Ναι, και εγώ τα πήγαινα μέχρι. Που μας σταματήσανε, τα πήγαινα γιατί είχα δικό μου αμάξι. Έχω σφάξει τα νέα λιώσα στη ραδιοφωνία 10 χρόνια. Έχουμε σφάξει Ηράκλειο, Κυψέλες, Γαλάτσι. Τα πήγαιναμε όπου υπήρχε μια οικοδομή και είμαστε γνωστοί. Τα βάναμε εκεί, έρχονταν ο κάθε πελάτης. Έπαιρνε ό,τι έπαιρνε, ό,τι έμενε τελευταία, το καταβάζαμε στην πλατεία Συρή. Mm-hmm. Κάποια στιγμή είχε δημιουργηθεί όμως και κάποιο πρόβλημα εκεί. Δεν μπορούσατε να διαθέσετε τα προϊόντα για κάποιους λόγους και χρειάστηκε να κάνετε ολόκληρη διαδικασία για να σας το επιτρέψουν. Στο Ψηρή. Ναι. Ναι. Δεν επιτρέπαμε πια να σφάζουμε και μετά μαζέψαμε, φτιάξαμε ό,τι έπρεπε και τα πηγαίναμε με ψυγεία. Και τα πηγαίνατε με ψυγεία εκεί στα πάρκινγκ. Ναι, στα πάρκινγκ. Πάντως ο κόσμος τους έχει αγκαλιάσει τους φιλοτίτες παραγωγούς όλα αυτά πάρα τα χρόνια. Πάρα πολύ. Εγώ τις δύο μέρες που ήμουν εκεί, την Πέμπτη ξεπούλησα, την άλλη μέρα κατέβηκα έτσι και χαβαλέ πιο πολύ και όλος ο κόσμος περνάγανε, λέει, πού είστε, γιατί δεν ήρθανε, τι σας απαγορεύσανε, τι ναι. Γίνεται, να φάμε αυτό το καλό τυρί, το ντόπιο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πιστεύω να ξαναγίνει έτσι όπως ήταν παλιότερα. Μαγάρι, να μην σβήσει αυτό το έθιμο. Γιατί επειδή ήταν ένα έθιμο και η κόρη μου το θέλει αυτό, γιατί ήταν ένα έθιμο του παππού και από αυτά τα λεφτά το χωριό μας έχει ανέβει πολύ. Mm. Γιατί πηγαίνανε οι τζομπάνιδες, επιάνανε λεφτά και τα διαθέτανε και κάνανε σπίτια και κάνανε το φιλότι. Μάλιστα. Και ο Δήμος Αθηναίων δίνει και τις σχετικές άδειες, έτσι. Ναι, ο Δήμος Αθηναίων έχει φερθεί πολύ καλά. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια δίναμε μια ποσότητα αρνιά στους άστεγους. Εμαζεύαμε, ξέρω εγώ, από 20 ευρώ. Γιατί μαζευόμαστε 50 άτομα, 100, ναι, 70, ναι. 60, αναλόγως την χρονιά. Μαζεύαμε κάποια χρήματα, παίρναμε από διάφορους παραγωγούς 8 με 10 αρνιά. Και τα διαθέταμε στους άστεγους. Πολύ ωραία. Υπάρχουν άλλα μέρη της Ελλάδας που εκθέτουν εκεί και πουλάνε τα προϊόντα τους? Δεν ξέρω, να ακούσει στον Πειραιά κάπου από. Όχι, ενώ του Ψηρή, εκεί που είναι η αγορά η δική μας. Όχι. Μόνο φιλοτίτες και έρχονταν και μερικοί από άλλα χωριά. Ναι, μόνο Νάξος δηλαδή. Ελάχιστον, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Λιώφαγε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια. Μαζί μας παραμένουμε στο ίδιο θέμα με την αγορά στο Ψηρή και μαζί μας είναι η Δέσποινα Λιώφαγου. Ναι. Κυρία Λιώφαγου, λοιπόν, ήσασταν χρόνια πολλά καταρχάς, να σας πούμε. Χρόνια πολλά, ήσασταν σε όλους. Ήσασταν με την οικογένεια στο Ψηρή φέτος. Για πέστε μας, γιατί δεν είχε άλλη συμμετοχή, ξέρετε? Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό προσωπικά. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όπως κάθε χρόνο πηγαίνουμε στην πλατεία του Ψηρή με τον πατέρα μου, έτσι και φέτος πήγαμε μόνοι μας. Το ξέρατε ότι δεν θα υπάρχουν άλλοι παραγωγοί εκεί και ότι θα είστε μόνοι σας? Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Απλά ξέρω ότι είναι μια παράδοση που την κάνουμε τόσα χρόνια και όπως κάθε χρόνο υποστηρίζω τον πατέρα μου, έτσι πήγα και φέτος. Mm-hmm. Μάλιστα. Και είχε πάρα πολύ κόσμο από ό,τι έμαθα που έψαχνε τα αναξιώτικα προϊόντα που είναι πασίγνωστα παντού φυσικά. Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος είχε πάρα πολύ κόσμο και συνέχεια μας έλεγε ότι πού είναι όλοι οι υπόλοιποι, που κάθε χρόνο εδώ γινόταν χαμός με το κρέας και το τυρί και τα περιμένουμε πώς και πώς, πού είναι αγνά προϊόντα και κρίμα που και φέτος δεν ήρθαν περισσότεροι παραγωγοί. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στη νέα γενιά που έχει παραλάβει αυτό το έθιμο, ότι δεν τους ενδιαφέρει αρκετά ώστε να συμμετέχουν εκεί?
Κοιτάξτε, εγώ αυτό προσωπικά δεν μπορώ να το πω. Ναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι στηρίζω πολύ την οικογένειά μου σε αυτό που κάνει, οπότε εμείς το συνεχίζουμε. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, και μακάρι να έρθουν, αυτός δηλαδή είναι και ο στόχος και η ευχή μου, είναι κάτι που το γνωρίζουν προσωπικά οι ίδιοι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν ελπίζουμε ότι του χρόνου θα έχει περισσότερες συμμετοχές ώστε να διατηρηθεί το έθιμο και να διαθέσουν τα προϊόντα τους εκεί. Ακριβώς, πάντως, και αυτή είναι και η ευχή μου, ακριβώς αυτό. Εσείς πάντως ξεπουλήσατε από την πρώτη στιγμή, έτσι. Ναι. Ο κόσμος. Είχατε μόνο τυριά. Μόνο τυριά είχατε. Μόνο τυριά πήγαμε, ναι, μόνο τυριά. Κανονικά είναι και κρέατα. Ναι. Βάσει τη πέτρη αγορά δηλαδή, που γίνεται, η διάθεση ήταν πάντα και τυριά και κρέατα. Εμείς πήγαμε μόνο τυριά αυτή τη φορά. Τα οποία έγιναν ανάρπαστα. Βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό για και χαρά σας. Καλή να σας. Συγγνώμη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Γεια σας. Γεια.